Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Σας το είπαμε ότι είναι σύντομο το διάλειμμα. Σύντομο δεν ήταν. Σκέφτομαι δύο λεπτάκια. Ότι χορεύουμε έτσι και έχουμε πει όρκους, έχουμε πα... Τι όρκους? Δεν έχουμε ορκιστεί. Ιερά πράγματα ότι αν μας δείτε με ακούνια. Δηλαδή ένα βήμα είμαστε. Γιατί πού χόρεψες, χόρεψες? Τώρα χόρεψα λίγο. Τσοκούνησα. Έτσι ξεκινάει η δάση μου. Ξεκινάς λίγο με τον νόμο. Σε παρασύρει. Μετά πάει το χέρι, μετά πάει το πόδι. Λοιπόν, δεν είναι πολύ ευχάριστο εκεί που κοινάς. Περνάει η ώρα σου που σκρολάρεις κλπ. Γιατί εσύ το ανακάλυψες. Εγώ δεν το ανακάλυψα. Σιγά που το ανακάλυψες. Ένα site το είδα, καλέ. Α, σε site το είδα. Ναι, σε site. Την Glenn Close είναι στην Ελλάδα. Και λέμε, συγγνώμη, η Glenn Close εμφανίστηκε στην Επίδαυρο μαζί με την Παλώμα Πικάσο. Γιατί ναι. Όμως η Glenn Close πήγε μόνο για την Επίδαυρο? Και ρωτάμε. Γεννώνται τον... πολλές ερωτήσεις. Έτσι, γιατί εδώ θέλουμε απαντήσεις. Και ρωτάμε τον κινηματογραφικό μας συνεργάτη, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Και του λέμε, ρε Αλέξανδρε, η Glenn Close γιατί είναι στην Ελλάδα? Και λέει, σας πω εγώ. Δικό σου Αλέξανδρε. Έχει ευκαιρία να γυρίσει, να συμμετέχει στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων της σειράς Τεχεράνη, που μάλιστα έχει γυριστεί για τη δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ, η οποία αγοράστηκε στην πορεία από μεγάλο δίκτυο το οποίο την προβάλλει με μεγάλη επιτυχία. Και ο πρώτος κύκλος επεισοδίων είχε γυριστεί και αυτό στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η Glenn Close βρέθηκε εδώ πέρα με αφορμή τα γυρίσματα. Θα παραμείνει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Βρήκε μια υπέροχη αφορμή να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους που ήθελε η ίδια, όπως και να πάει στο θέατρο της Επιδαύρου. Αλέξανδρε, πολύ αθόρυβα δεν το έκανε όλο. Δηλαδή, αφόρυβα, αν δεν υπήρχε η εμφάνισή της στην Επίδαυρο, δεν το παίρναμε είδηση. Πώς το κατάφερε? Αρκετοί κινηματογραφικοί συντάκτες γνωρίζουμε το ότι θα βρισκόταν εδώ πέρα για την συνέχεια των γυρισμάτων της σειράς. Αυτή συμμετέχει για πρώτη φορά στον δεύτερο κύκλο των επεισοδίων. Κατάλαβε, στον πρώτο κύκλο δεν ήταν η Glenn Close και δεν δώσαμε σημασία. Το ότι γυρίζεται μια σειρά μεγάλη όμως στην Αθήνα, που προσωμιάζει με την Τεχεράνη προφανώς σε κάποια σημεία, κάτι έχουν φτιάξει. Εδώ κάνανε Μαϊάμι τη Μηχανιώνα. Και δεν είναι και η μόνη, έχω να σου πω, γυρίζεται και τον Τζακ Ράιαν, ο καινούριο κύκλο στην Ελλάδα. Αλλά είναι από τα πράγματα που μέχρι να βγουν τα πρώτα δημοσιεύματα είναι καλό να κρατάμε μικρό καλάθι. Η Glenn Close είχε ξαναέρθει στην Ελλάδα. Σε μια συνάντηση που είχα μαζί της πριν κάποια χρόνια στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, μου είχε μιλήσει για αυτό το ταξίδι της στην Ελλάδα. Έχουμε την δυνατότητα να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την τότε κουβέντα μας και μιλούσε για κάτι πολύ πιο σημαντικό που είδαμε να γίνεται πραγματικότητα. Για την δυσκολία στις γυναίκες άνω των 40 να βρίσκουν σημαντικούς ρόλους στον κινηματογράφο και έτσι την στροφή τους στην τηλεόραση. Μαζί με το lockdown είδαμε το ότι αυτό το οποίο ήταν τότε ένα όραμα της Glenn Close και που είχε μεγάλες ελπίδες ότι η τηλεόραση ουσιαστικά θα βάλει τα θεμέλια των σημαντικών αλλαγών στην υποκριτική και στους ρόλους δεύτερης ευκαιρίας, όπως τους ονόμαζε και η ίδια, για γυναίκες άνω των 40. Αυτό το πράγμα λοιπόν ακριβώς έγινε και πλέον οι τηλεοπτικές σειρές δίνουν πολύ καλύτερους και δυνατούς και ουσιαστικούς ρόλους σε γυναίκες κάθε ηλικίας. Πάντως θα ψάξω να βρω αυτό το Τεχεράνι. Και θα ψάξω να βρω τους δρόμους έναν ένα για να καταλάβω πού είναι. Πού είναι στην Αθήνα. Ναι, δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις. Γιατί. Καταλάβω, είναι μόνο. Θα δυσκολευτείς πολύ. Κάνε Νάνση μου, είσαι στην Πανεπιστημίου, σε πάμε και δεν ξέρω τι είσαι στην Πανεπιστημίου. Η Νάνση να καταλάβει τα στενά τώρα, χαμένα κάπου στον Πειραιά ή δεν ξέρω τι. Αλέξανδρε, ναι, να δούμε το βίντεο σου, όσο είναι να σκέφτεται τους δρόμους της Αθήνας. Και να πούμε ότι μέχρι τις 14 του μήνα μπορείτε να κοιτάτε καλά τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ναι, ίσως τη δείτε. Από τα αυτοκίνητα, έτσι θα είμαστε παντού. Ναι, ας δούμε το βίντεο σου. There aren't a lot of good parts, but there are very, very good parts on television. I think a lot of the actresses, not just, you know, actresses my age, but many actresses now want to be on television, especially in these long-form dramas, which are a true art form. There's some, I think some of the best writing now in my country is coming, is on television. And have you ever visited Greece? Yes, I did The House of the Spirits, Harvey Weinstein gave me a lovely vacation on a boat, and I went around Greece for a while, but that was a long time ago, so I would love to go again now. Thank you so much for your time. It was so nice meeting you. Η συγκλονιστική γυναίκα. Βέβαια. Και ξέρεις ότι η Glenn Close, ο Αλέξανδρος πιθανότατα θα το ξέρει καλύτερα από εμάς, ανήκει, ας πούμε, στη βαθιά αριστοκρατική οικογένεια της Αμερικής. Τι εννοείς, δεν είναι ο Αλέξανδρος εδώ. Α, δεν είναι ο Αλέξανδρος, δεν, δεν πειράζει, θα το πω εγώ λοιπόν. Εσύ, θα το πω. Τοποθετήσου. Είναι, ρε παιδί μου, από τις λίγες αριστοκρατικές οικογένειες της Αμερικής. Α, δεν πάπλουτη και πώς το λέμε.
Δεν έχει αριστοκρατία η Αμερική. Καλά, γιατί ναι. Ναι, αλλά σκέψω αν υπάρχουν βασιλικές οικογένειες. Η Γκλεν Κλόζ να νίκει σε μία από αυτές. Πάντως, που μείναμε μόνοι μας τώρα, έχει φύγει ο Βαγγέλης, έχει φύγει ο Αλέξανδρος. Πρώτη φορά είμαστε δυο μας. Να σου πω, δεν πειράζει, συνεννόμαστε μεταξύ μας. Τόσα χρόνια μένα δεν είχες. Ναι. Πάλι μένα είχες. Καθόλου βολευτό με σένα. Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι έγινε ρεπερά στη Θεσσαλονίκη για την ταινία Αναλώσιμη. Η παλιά ταινία που έγινε το 2010. Ναι, καλέ, λοιπόν, που παίζανε ξανακάνει. Όλοι. Bruce Willis και όλοι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σκηνοθεσία του Σταλόνε και είναι Jason Statham, Bruce Willis, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger. Πολύ δηλαδή, τεστοστερό. Δεν θα σ' αρέσει. Πολύ τεστοστερό. Δεν μ' αρέσει. Με τιμά όμως το γίνεται. Αυτοκίνητα τέτοια. Φαντάζεσαι να κάνω έτσι να βρω τον Arnold Schwarzenegger, να κάνω έτσι να δω τον. Κάτσε. Λίγο είναι. Καλά, εσύ που εσένα κόβει το μάτι σου. Πάρα πολύ κόβει το μάτι. Η αλήθεια είναι ότι εσύ ξεχωρίζεις. Ναι, αλλά άμα πας, ας πούμε, στο Λονδίνο, πας στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, έχεις το νου σου. Δεν είναι ότι θα πήγαινα στη Μηχανιώνα και περίμενα εδώ τον Παντέρας. Κάτσε. Καλά, κύριε, δεν τον έβλεπες, εντάξει, αλλά. Θα να πω ότι είναι προστατευόμενο το περιβάλλον. Α, σοβαρά. Ναι. Το ήξερα. Βέβαια. Να, ας πούμε στην. Α, θα σου έλεγα γι' αυτό. Όταν πας στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, ή στο Λος Άντζελες, δεν έχει ταμπέλες τις. Έχεις δει που έχει πινακίδες που λένε αύριο από τις 7 έως τις 11 γυρίζεται η τάδε σειρά. Λόγω γυρισμάτων, βέβαια. Τώρα λοιπόν, έτσι πως έχει γίνει στην Ελλάδα, μπορεί να περπατάς, ας πούμε, στον δρόμο και να έχει μια ταμπέλα και να λέει αύριο η Glenn Close και ο Φτάδε θα είναι εκεί. Ναι. Μην περάσετε. Ενοχλείτε. Όχι. Είναι εμείς για να μαζευτούμε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι. Ωραία, είδαμε την Glenn Close, υπέροχη και μου άρεσε που ήταν απλή. Εντάξει, star του Hollywood και αυτή βαρέθηκε να κυκλοφορεί έτσι. Ήταν παρέα με μια γυναίκα την οποία τα τελευταία χρόνια. Την έχουμε χάσει. Την έχουμε ξεχάσει. Ειδικά η δική μας γενιά. Η Παλώμα Πικάσο. Η Παλώμα Πικάσο που κάποτε την είχαμε αφήσει κάρτα κορνίζα και άρωμα και τα πιάτα. Θυμάσαι. Βέβαια με εκείνα τα χαρακτηριστικά σκούρα μαλλιά και τα κατακόκκινα χείλη. Έτσι, και βγάλει και κραγιόν. Πολύ πιθανό. Ή εγώ το θυμάμαι. Πολύ πιθανό, είχε. Γιατί ήταν χαρακτηριστικό το πολύ ωραία φιγούρα. Πολύ ωραία φιγούρα. Ακριβώς. Φτιάξαμε λοιπόν ένα βίντεο για το τι ήταν, τι σήμαινε για τη δικιά μας γενιά η Παλώμα Πικάσο και πού είναι τώρα. Ναι.